Λοιπόν, επιστρέψαμε για να συζητήσουμε για ένα σημαντικό πρόγραμμα, πανευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο στην ουσία εξετάζει και ερευνά και μελετά τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσαρμοστούν οι πρόσφυγες και στις χώρες που βρίσκονται στα κέντρα υποδοχής προσφύγων, αλλά και αργότερα όταν θα καταλήξουν στο τελικό προορισμό. Σε αυτό όμως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κρύβεται και μια ελληνική επιτυχία. Και μάλιστα μια ελληνική ακαδημαϊκή επιτυχία. Έχει να κάνει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και με το τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Νίκο Παναγιώτου, επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πριν συζητήσουμε για όλα αυτά και να δούμε και πώς ακριβώς συμμετέχουν και οι φοιτητές του τμήματος, να δούμε τις δηλώσεις, το ρεπορτάζ που κάναμε. Ήμουν εγώ εκεί πριν από λίγο χρονικό διάστημα, στη συνάντηση. Δεν σου ξέφυγαν πάντως. Όχι, δεν σου ξέφυγαν. Με εκπροσώπους από τη Σουηδία, την Αυστρία και την Ιταλία. The problem is actually there's a quite large amount of refugees and migrants with very high skills, but their skills are not in use in the host countries. For example, in Austria, in from our perspective, so we need to put their existing skills in usage in the host country. So this project is also trying to achieve that. So we want to, of course, make them gain new skills, but also we want to use them their existing skills and competencies. Competences and contribute to the economy and the social structure of refugees and migrants. Well, the situation about migrants in Italy, as in Greece, it is very particular, as you know perfectly. So it was necessary to start to think solution that can help migrants and refugees to have an active role in the society and to be more accepted in the different society in which they arrive. Well, there are different sectors, but this, of course, is connected also with the new economy, first of all. So internet, for sure, is a challenge in which they can improve their abilities. But there are many others, like food, like, I don't know, industry, maybe. Industry also, especially craft arts. As a Swedish immigrant, let's say, from Turkey, it has been years in Sweden to just take part in an economical process, let's say, and we have also noticed that 45% of the immigrants are employing themselves, which is a great number for the Europe, and to see this economical growth in each partner countries will be amazing. And for us, it's also the social enterprise, because we are creating from our own resources and we have just funds to develop. Some of the immigrants or refugees, they have handcraft skills, some of them they have ICT skills, some of them educational skills or some scientific skills, and this project is supporting all kind of skills they have to have in order to their social enterprise or self-employment. Και όλα αυτά που είδαμε ουσιαστικά αποτελούν κομμάτι της ειρηνευτικής δημοσιογραφίας, να τα λέμε και αυτά, peace journalism, κάτι εντελώς καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα βέβαια. Ναι, στο εξωτερικό έχει μια εικοσαετία περίπου που έχει, τα ωστόσο, πανεπιστήμια άρχισαν να οργανώνονται. Να οργανώνονται γύρω από αυτό, ναι. Ωστόσο για την Ελλάδα είμαστε από τα λίγα, είμαστε το μοναδικό εργαστήριο και στην Ευρώπη είμαστε από τα λίγα πίεση εργαστήρια που προωθούν αυτό, ναι, αυτού του είδους έτσι την προσέγγιση σε σχέση με την κάλυψη των διεθνών θεμάτων. Γιατί αντικείμενό μας είναι η διεθνή δημοσιογραφία και το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον υφιστάμενο τρόπο κάλυψης ουσιαστικά των γεγονότων, των ειδήσεων κλπ. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και με το εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το γεγονός δηλαδή ότι κληθήκαμε να συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία αυτή που στόχο είχε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες και να φέρει στην επικαιρότητα μια άλλη πιο θετική αντιμετώπιση. Τώρα, η αναγνώριση αυτού του ακαδημαϊκού εγχειρήματος έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Google χρηματοδοτεί ουσιαστικά. Ναι, έτσι δεν είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα και εσάς. Ναι, έχει να κάνει και αυτό με έχει τη δική του σημαντική βαρύτητα και σημασία. Να σας πω λίγο πάνω σε αυτό το τμήμα μας. Είμαι πολύ περήφανος έτσι για το τμήμα που υπηρετώ, γιατί γενικότερα ως ομάδα, ως σύνολο, έχουμε προσπαθήσει και έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Παρότι είμαστε ένα μικρό τμήμα, δηλαδή είμαστε 20 μέλη ΔΕΠ κλπ,
Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και οι διακρίσεις είναι πολύ σημαντικές. Να θυμίσω ότι το 2013 ήμασταν στη θέση 143 από όλο τον κόσμο ως τμήμα. Το 2013 με 2014, όντας μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κοινωνική συνθήκη, έχοντας πάρει έτσι το πρόγραμμα από την Google, με το οποίο ουσιαστικά αποτελεί μια πολύ σημαντική αναγνώριση, καθώς ανταγωνίστηκα διεθνείς ειδησογραφικούς οργανισμούς και μια πλειάδα ουσιαστικά. Να πούμε ότι οι προτάσεις ήταν πάρα πολλές. Ναι, ήταν 1000 προτάσεις. Προτάσεις σχεδόν 1000 ανάμεσα σε 27 χώρες που έλαβαν μέρος. Αυτό κάτι σημαίνει. Ναι, σημαίνει για το ακαδημαϊκό έργο πρώτα απ' όλα και του τμήματος, αλλά και του Αριστοτέλειου. Ναι, ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό που αναδεικνύει το πανεπιστήμιο, το τμήμα, αλλά και τη χώρα μας, μέσα σε μια διαδικασία στην οποία το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει δυσφημιστεί περισσότερο παρά αναδειχθεί. Γι' αυτό είμαι έτσι πολύ χαρούμενος ως άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, αλλά και ως μέλος έτσι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, στην πρώτη περίπτωση για το Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα των Προσφύγων συμμετέχουν και εκεί φοιτητές, καθώς, όπως είπαμε, το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας είναι το πρώτο, αλλά και στην έρευνα της Google. Στην ουσία, σας θα παραδώσετε ένα εργαλείο για να μπορούμε εμείς να αξιολογούμε καλύτερα το περιεχόμενο των ειδήσεων. Ναι, Οι πολίτες, δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, όπως και για το πρόγραμμα της Google, στόχος είναι να εμπλέξουμε τους φοιτητές. Δηλαδή όλη μας η προσπάθεια και η δική μου έτσι κατεύθυνση είναι στο να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά το δυναμικό που υπάρχει στη σχολή και για το οποίο πραγματικά είναι ξεχωριστά παιδιά, να μπορέσουμε να τα εντάξουμε και να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη φυγή που υπάρχει έτσι και το brain drain, το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος οι φοιτητές εμπλέκονται στην εκπαίδευση σε ζητήματα στο πώς μπορούμε να προβάλλουμε τις καλές αυτές πρακτικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας από τους πρόσφυγες και μετανάστες. Στη δε περίπτωση της Google έχουμε σχηματίσει μια ομάδα η οποία δούλεψε πάρα πολύ καλά και τώρα υπό την εποπτεία μου και τώρα είμαστε σχεδόν στο στάδιο που θα παραδώσουμε και θα παρουσιάσουμε τη σχετική πλατφόρμα που αφορά τις ειδήσεις και τη χρήση ειδησιογραφικού περιεχομένου στην Google και θα γίνει αντίστοιχη παρουσίαση. Τώρα, όταν λέτε δημοσιογραφικό περιεχόμενο και η χρήση του δημοσιογραφικού περιεχομένου, πού επικεντρώνεται αυτό ως εργαλείο, δηλαδή εντοπισμού ψευδών ειδήσεων? Όχι τόσο στις ψευδείς ειδήσεις, όσο κατά κύριο λόγο στο πώς θα ενοποιηθεί το ειδησιογραφικό περιβάλλον. Αυτό το οποίο δηλαδή έχουμε σήμερα είναι ότι ο χρήστης έχει μια αποσπασματική η σχέση με τα ΜΜΕ, δηλαδή ακούω ραδιόφωνο, μετά βλέπω την εκπομπή καθημερινά και απλά, μετά διαβάζω εφημερίδα κλπ. Όλο αυτό το ζητούμενο ενοποιείται σε ένα ενιαίο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επιβεβαιώσει τις ειδήσεις, αλλά κυριότερα μπορεί ουσιαστικά να απλοποιήσει τον τρόπο χρήσης για αυτόν που θέλει να διαβάσει, να ακούσει ειδήσεις οποιοδήποτε περιβάλλον. Δηλαδή θα είναι μια εφαρμογή. Περιλαμβάνει όλα τα μέσα ουσιαστικά. Το περιεχόμενο όλων των μέσων. Τα οποία όμως το προσωποποιεί για το χρήστη. Θα γίνει ειδική παρουσίαση το Σεπτέμβριο και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και περισσότερο γι' αυτό. Και έχετε και την Θερινή Ακαδημία τώρα, τον Ιούλιο ξεκινά, 13 Ιουλίου. 13 με 20 ακριβώς. 13 με 20 Ιουλίου ξεκινάμε τη Διεθνή Θερινή Ακαδημία στη Θεσσαλονίκη, που αφορά πάλι τα μέσα ενημέρωσης και το πώς καλύπτουν τις διεθνείς ειδήσεις. Το θέμα είναι για την επιβεβαίωση των ειδήσεων και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Αχ, τώρα, θίγεται ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε ώρες ατελείωτες. Ναι. Το λεγόμενο Trust and Verification, δηλαδή η εμπιστοσύνη και η διασταύρωση, η επιβεβαίωση της είδησης, που είναι ένα κοινωνικό παγκόσμιο φαινόμενο πλέον. Ναι, και καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι επιλέγω. Δηλαδή αυτό είναι καθοριστικό. Γι' αυτό και η Θερινή Ακαδημία έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε δεχθεί πάνω από 300 αιτήσεις. Πέρυσι η αιτήση ήταν 100, φέτος τριπλασιάστηκαν. Και να επικεντρωθούμε και φοιτητές από πού φαίνεται, αλλά και κυριότερα. Από όλο τον κόσμο, δηλαδή από Ινδία, από Ρωσία, από Αρμενία, από Αίγυπτο, από Βοσνία, από Κροατία, από Γερμανία, και Βραζιλία και όλες, για να βάλουμε και κάτι εξαιρετικό. Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας? Ποτέ δεν ήμασταν τόσο μετέωροι όσον αφορά την πληροφόρηση σε μια παγκόσμια κοινότητα που βρίθει ψηφιακή μέσων επικοινωνίας. Πολύ σωστό. Δεν είναι απίστευτο αυτό? Το μετέωρο βήμα του πελαργού ουσιαστικά. Αυτό απασχολεί και το δημοσιογραφικό κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή πολλές φορές και εμείς άθελά μας
γινόμαστε φορείς ψευδών ειδήσεων. Ναι. Και μετά όταν το συνειδητοποιούμε και κάνουμε τη διόρθωση, είναι πολύ αργά. Γιατί κάποιοι μολύνθηκαν την παραπληροφόρηση αυτή. Πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι είναι κέρυας σημασίας το ζήτημα αυτό. Ουσιαστικά αναδεικνύει την αναγκαιότητα να ξαναδούμε τόσο τη σχέση με το κοινό, που είναι μέρος αυτό που κάνω για την Google ουσιαστικά, αναδεικνύει όμως και το πώς οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να διαχειριστούν τέτοια ζητήματα, αλλά κυριότερα θέτει στο επίκεντρο όλης αυτής της συζήτησης και το ίδιο το κοινό και τις ευθύνες του. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι τελικά εμείς είμαστε, δηλαδή ως απλοί πολίτες οι οποίοι συμβάλλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην διάχυση τέτοιου είδους της παραπληροφόρησης, αλλά και ταυτόχρονα στο να δημιουργούμε ένα κλίμα βεβαιότητας και έλλειψης εμπιστοσύνης, το οποίο επηρεάζει και έχει συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως είδαμε με την εκλογή Όρμπαν κλπ. Και χίλια δύο παραδείγματα. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα, κύριε Παναγιώτου. Δηλαδή, από τη μία έχουμε άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση όλοι, αλλά πρέπει το κοινό να εκπαιδευτεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πάντως, προσωπική μας άποψη είναι ότι και η δημόσια τηλεόραση μπορεί και πρέπει να παίξει και οφείλει να παίξει και ρόλο και σε αυτό, στην εμπιστοσύνη δηλαδή, αλλά και στην εκπαίδευση του κοινού. Η δημόσια τηλεόραση, γιατί είχαμε κάνει την αντίστοιχη έρευνα και με το Reuters Institute, ας πούμε, πριν το 2016. Έχει αναδειχθεί ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο, και ένα από τα στοιχεία που τη διακρίνουν είναι το γεγονός ότι το κοινό την εμπιστεύεται. Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της δημόσιας τηλεόρασης σε συνδυασμό με τα στελέχη της. Ωραία. Καλή επιτυχία σας, ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ και δηλαδή, εγώ. Δηλαδή δεν θα πάτε διακοπές. Μετά, μετά. Κοίταξε, θα το πούμε αλλιώς. θα πάει δημιουργικές διακοπές. Προς τον παρόν, πάντως, λόγω καιρού δεν έχουμε τα νιώσει. Οπότε, το κεφάλι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.